Στο πρόσφατο ταξίδι του στη Σόφια της Βουλγαρίας, μαζί με τον πρόεδρο του Εγωνισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Χρήστο Δούκα, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης, σύμφωνα με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με την Υπουργό Τουρισμού της Βουλγαρίας αλλά και τον Δήμαρχο του Μπουργκάς. Στις επισκέπτες αυτές ήταν παρόν και ο κ. Κρεμλής, ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις συναντήσεις αυτές αποφασίστηκε η από κοινού διεκδίκηση απορρόφησης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης από την Αλεξανδρούπολη αλλά και τον Μπουργκάς. Μεταξύ των διεκδικήσεων ήταν και κονδύλιο που εξασφαλίζει κατά 50% χρηματοδότηση του φωτισμού των πόλεων. Συμφωνήσαμε λοιπόν να συμμετέχουμε σε μια διεκδίκηση χρηματοδοτικών κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την προστασία από την διάβρωση των ακτών. Έτσι λοιπόν μια ομάδα δήμων από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και την Κύπρο, από μένα την Κύπρο την Πάφο, από την Ελλάδα την Αλεξανδρούπολη και από τη Βουλγαρία την Βάρνα και τον Μπουργκάς, θα συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα με δημιουργία μελετών προκειμένου να αποσπάσουμε κονδύλια και να προστατεύσουμε τις ακτές μας. Στο διάστημα μεταξύ 10 με 19 Φεβρουαρίου αναμένεται να επισκεφτεί την Αλεξανδρούπολη Υπουργός Τουρισμού της Βουλγαρίας, ενώ ο Δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης ήδη απίφθινε κάλεσμα και στην Ελληνίδα ομόλογό της, κυρία Έλενα Κουντουρά, και από την πρώτη επικοινωνία που πραγματοποίησε φιλοδοξεί ότι θα υπάρξει θετική ανταπόκριση. Και βέβαια συζητήσαμε και ένα άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το οποίο έχει να κάνει με την ψηφιακή σύγκληση Μπουργκάς και, όχι Μπουργκάς, μάλλον μιας άλλης πόλης της Βουλγαρίας με την Αλεξανδρούπολη, προκειμένου μέσα σε αυτήν την ψηφιακή σύγκληση να μπουν όλα όσα χρειάζεται ένας επισκέπτης για να μάθει από την Αλεξανδρούπολη αλλά και γενικότερα από το νομό Εύρου και αντίστοιχα στην βουλγαρική πόλη. Είναι πολύ εύκολη πρόσβαση και ένα πολύ καλό εργαλείο ώστε να μην κουράζεται ο επισκέπτης στην Αλεξανδρούπολη αλλά να τα μαθαίνει όλα ό,τι τον ενδιαφέρει. Από μνημεία φυσικά, αρχαία, ιστορικά μνημεία, φαγητό, ψάρι, κρέας, ακτές, ταβέρνες, τα πάντα με τα πάντα.